μετ' ευσεβίας προσδράμμαμεν ευτόνους. Πηγές αχράντης ρεύσεως σωτηρίου, λόγων κατοπτεύοντες εξακυράτου, άντλημα προσφέροντες, δίψεις εν Θεού, κόσμου προσηρός, εξακεύμενων όσων. Αυτά λέγει ένα τροπάριο το οποίο ανήκει στην πέμπτη οδή του Ιαμβικού κανόνος των Θεοφανίων που έχει γράψει ο Άγιος Μέγας Δογματολόγος της Εκκλησίας μας και ποιητής Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Τι μας λέγει αυτό το τροπάριο? Με ευσέβεια, λέγει, ας προσδράμμομεν, ας πλησιάσουμε, και με προθυμία. Πού να πλησιάσουμε? Πηγές αχράντης, σε πηγές καθαρές ρεύσεως σωτηρίου, του σωτηρίου ρεύματος, του Ιορδάνου ποταμού, λόγων κατοπτεύοντες εξακυράτου. Και να δούμε τον Θεόν Λόγο, ο οποίος πηγάζει από τον ακύρωτο και αθάνατο Θεό Πατέρα, άντλημα προσφέροντα δίψεις εν Θεού, ο οποίος μας προσφέρει άντλημα για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη δίψα για τη σωτηρία μας, η οποία είναι εν Θεός, κόσμου προσηρός εξακεύμενων όσων. Μας προσφέρει αυτό το άντλημα ηλαρός για να μας θεραπεύσει την εν Θεοδίψα, και αυτό δεν είναι άλλο από το σωτήριο ρεύμα το οποίο πηγάζει από την Αγία Κολυμβήθρα του Αγίου Βαπτίσματος, το οποίο θεραπεύει την δίψα που έχουμε για τον Θεό. Το τροπάριο αυτό το δανείστηκε ο Ιερός Μελωδός, ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος Αχιορείτης στο ορτοδρόμιό του, από τα λόγια του προφήτου Ισαΐου, τα οποία λέγουν «Αντλήσατε είδωρ μετεφροσύνης εκ των πηγών του σωτηρίου». Και αλλού πάλι λέει «Οι διψώντες πορεύεστε επί εφίδωρ» στο 55ο κεφαλαίο του. Δανείζεται δε και τα λόγια της Σαμαρίτιδος γυναικός, η οποία είπε προς τον Κύριον «Κύριε, άντλημα ούκ έχεις και το φρέαρ εστί βαθύ». Κύριε, δεν έχεις άντλημα, δεν έχεις κουβά, δεν έχεις μέσο τρόπο για να μου δώσεις αυτό το νερό, το οποίο λες ότι μπορείς να μου δώσεις, και το πηγάδι είναι βαθύ. Πόθενουν έχεις το είδωρ το ζών, από πού λοιπόν έχεις αυτό το νερό το ζωντανό, για το οποίο μου μιλάς? Ο Κύριος βέβαια της μιλούσε για το Πνεύμα το Άγιο, που δίδει σε κάθε πιστό. Έτσι λέγει λοιπόν εδώ ο Μελωδός, ας προσδράμμομεν ο άνθρωποι, και εμείς με ευσέβεια και συντονία, με τη ευσεβίας προσδράμμομεν ευτόνος, δηλαδή με ευσέβεια και προθυμία ψυχής, πηγές αχράντης ρεύσεως σωτηρίου. Δηλαδή, ας πλησιάσουμε με προθυμία ψυχής στις καθαρές πηγές του σωτηρίου ρεύματος. Και ποιο είναι το σωτήριο ρεύμα? Είναι οι κολυμβήθρες του Αγίου Βαπτίσματος. Και ας μην λυπηθούμε ότι δεν έχουμε άντλημα για να τραβήξουμε το νερό αυτό. Βλέπουμε γαρ, γιατί βλέπουμε τον εκ του ακυράτου και αθανάτου Πατρός γεννηθέντα Λόγο, ότι προσφέρει σε μας ηλαρός και με τη συνηθισμένη χριστότητά του άντλημα, λόγων κατοπτεύοντες εξ ακυράτου, εννοείται Πατρός, άντλημα προσφέροντα δίψεις εν Θεού. Μας δίνει άντλημα ο ίδιος ο Κύριος, δηλαδή μας δίνει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να λυτρωθούμε, και αυτός δεν είναι άλλος από τη λήψη του σωτηρίου ρεύματος, δηλαδή της χάριτος του Αγίου Βαφτίσματος. Μας προσφέρει ηλαρός με τη συνηθισμένη του χριστότητα καλοσύνη το άντλημα το οποίο μπορεί να γιατρεύσει, αυτό σημαίνει εξακεύμενον, κόσμου προσηρός εξακεύμενων νόσων, το οποίο μπορεί να θεραπεύσει λοιπόν την νόσο της ενθέου δίψης του κόσμου. Όλος ο κόσμος ψάχνει τον Θεό, διψάει για τον Θεό, αλλά δυστυχώς πλανάται από τον αρχή κακοδιάβολο και αναζητά να ικανοποιήσει αυτή τη δίψα εκεί που δεν υπάρχει δυνατότητα να ικανοποιηθεί. Η νόσος αυτή, η ένθεος δίψα του κόσμου, εξαλείφεται, θεραπεύεται μόνο με τον Κύριό μας, ο οποίος μας δίνει το σωτήριο ρεύμα, μας δίνει τη χάρη του Αγίου Βαφτίσματος. Αν όλος ο κόσμος δεν βαφτιστεί, δεν μετάσχει σε αυτή τη χάρη, δεν μπορεί να ικανοποιήσει αυτή τη δίψα που έχει, την αναζήτηση που έχει για τον Θεό. Και ποια είναι η νόσος κατά τον ανώνυμο? Είναι η εξαγνίας Θεού προερχομένη ξηρασία και δίψα, την οποία έχουν οι αβάφτιστοι και αδίδακτοι. Κάθε αβάφτιστος και αδίδακτος που δεν έχει διδαχθεί τον νόμο του Θεού αισθάνεται αυτή την ξηρασία, αυτό το κενό, αυτό το έλλειμμα που είναι η απουσία της χάρης του Θεού. Και αυτό μόνο τότε καλύπτεται και μόνο τότε γεμίζει το κενό του ανθρώπου και ικανοποιείται η ψυχή του όταν ο άνθρωπος πιστέψει στον Χριστό και βαπτιστεί στην Αγία Τριάδα μέσα και εισέλθει έτσι μέσα στην οδόν και στην κυβωτόν της σωτηρίας που είναι η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία. Και αυτή δεν είναι μόνο νόσος, αυτή η ένθεη δίψα του κόσμου, η οποία αν δεν ικανοποιηθεί ο άνθρωπος αισθάνεται αυτή την φοβερή, την αφόρητη ξηρασία και δίψα και έλλειψη. Δεν είναι μόνο νόσος αυτό, αλλά είναι και θάνατος. Γι' αυτό είπε και ο Μέγας Βασίλειος, Θεού άγνοια, θάνατος εστί ψυχής. Αν ο άνθρωπος αγνοεί τον Θεό, είναι σαν ζωντανός νεκρός. Ζωντανό σώμα, νεκρωμένη ψυχή. Και ποιο είναι το άντλημα το οποίο μας δίνει ο Χριστός μας? Είναι η πίστη, για μέσω της οποίας μπορούμε να αντλήσουμε την σωτηρία των ψυχών μας. Όταν ο άνθρωπος πιστέψει, τότε θα πλησιάσει και στην Αγία Εκκλησία και θα ζητήσει να εισέλθει σε αυτήν διαμέσου του Αγίου Βαφτίσματος. Ποια είναι η δίψα? Η δίψα είναι η επιθυμία της σωτηρίας μας. Γι' αυτό και ο μελωδός ένθεον αυτήν ονόμασε. Όταν ο άνθρωπος θέλει να σωθεί, έχει αυτή την ένθεη δίψα και πιστέψει, πάρει το άθλημα δηλαδή που το δίνει ο Χριστός, τότε μπορεί να σβήσει αυτή τη δίψα. Γι' αυτό και ο μελωδός μας διδάσκει όλο με αυτό το τροπάριο πώς μπορούμε να γλιτώσουμε από αυτόν τον ψυχικό θάνατο. Η επιθυμία της σωτηρίας μας, αυτή είναι που θα πρέπει να πριτανεύει μέσα μας. Ποιο άλλο είναι ενθεότερο από το να διψά την άστη σωτηρία του και τα θεία και πνευματικά πράγματα? Γι' αυτό και ο μελωδός την ονομάζει ένθεο, αυτή τη δίψα για τη σωτηρία. Τίποτα δεν υπάρχει πιο υψηλότερο από αυτή την επιθυμία. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ, καταφλεγόμενος από αυτή τη δίψα, έλεγε με ενθουσιασμό «Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν, τον ισχυρόν, τον ζώντα». Η ψυχή μου διψάει τον Θεό, τον ισχυρό, τον ζωντανό Θεό. Και αυτό πρέπει να το λέει ο καθένας μας. Ας δούμε και το επόμενο, που είναι ο ηρμός της έκτης οδής, του ιδίου κανόνας του Ιαμβικού, στα Άγια Θεοφάνεια του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Λέγει ο ηρμός αυτός της έκτης οδής: «Ημερτών εξέφινε συν πανολβείο, ήχο, πατήρ, ον γαστρός εξηρεύξετο. Νέφη συν, ούτως συμφυής γόνος πέλων, φώταυγος εξόρουσεν ανθρώπων γένους. Λόγος τέμου ζών και βρωτός προμηθεία. Ημερτών θα πει αγαπητών. Αναφέρεται το τροπάριο στην φωνή του ουρανίου πατρός, ο οποίος εμαρτύρησε, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός. Λέγει λοιπόν ο Ηρμός, αγαπητόν φανέρωσε με ισχυρά φωνή, με ήχο δυνατό, ο πατήρ τον Υιόν του, τον οποίον εξηρεύξετο εκαστρός, τον οποίον γέννησε προπάντων των αιώνων. Νέφησιν, ούτως συμφυής γόνος πέλων, φώταυγος εξόρισεν ανθρώπων γένους. Ναι, αληθινά, λέγει, αυτός είναι της αυτής ουσίας, της αυτής φύσεως με εμένα, είναι απάβγασμα του δικού μου φωτός, αυτό θα πει το φώταυγος, και αυτός εξόρμησε, γεννήθηκε από το γένος των ανθρώπων, πήρε και την ανθρώπινη φύση για να σώσει τους ανθρώπους, και συνάμα είναι λόγος μου ζών και βρωτός προμηθεία, και ταυτόχρονα είναι και βρωτός, είναι και άνθρωπος για την προσληφθήσα ανθρώπινη φύση. Ο προάναρχος, ερμηνεύει τώρα ο Άγιος Νικόδημος το τροπάριο και λέγει, ο προάναρχος πατήρ εφανέρωσε εις τους λαούς στον Ιορδάνη ποταμό και κήρυξε με τον πανόλβιο ήχο της βροντόδους εκείνης και εξ ουρανών κατελθούσης φωνής της λεγούσης, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Και ερμηνεύει άριστα, έχει μια υποσημείωση ο Άγιος Νικόδημος σε αυτό το ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, και λέγει ότι θαυμάσια ερμηνεύει ο Μέγας της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος στον δεύτερο λόγο του στα φώτα την φωνή του Πατρός, η οποία ακούστηκε στον Ιορδάνη ποταμό, και λέγει τα εξής, με τον απίο πατήρ από άνω περί του βαπτιστέντος κατά σάρκα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, έδειξε ότι όλα εκείνα τα άλλα που λέχθηκαν προηγουμένως για τον προφητών, οι νομοθεσίες, οι επαγγελίες, οι υιοθεσίες, ήσαν ατελεί και δεν λέχθηκαν ούτε τελέστηκαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού γι' αυτό, αλλά απέβλεπαν προς τον τωρινό σκοπό, και με αυτό που τελέστηκε τώρα τελειώθηκαν και εκείνα, ολοκληρώθηκαν. Και τι περιορίζομαι στις νομοθεσίες, λέει ο Άγιος Ηγόριος, τις επαγγελίες, τις υιοθεσίες που έγιναν για τον προφητών, διότι και η κατά την αρχή θεμελίωσης του κόσμου προς αυτόν έβλεπε, τον κάτω μεν βαπτιζόμενο ως Υιός ανθρώπου, από επάνω δε μαρτυρούμενον από τον Θεό ως μόνο αγαπητό Υιό, για τον οποίον έγιναν τα πάντα και με τον οποίον έγιναν τα πάντα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όλα δηλαδή έγιναν για τον Υιό. Επομένως και η εξ αρχής παραγωγή του ανθρώπου γι' αυτόν έγινε, για τον Υιό και λόγο που ενανθρώπισε. Αφού πλάστηκε και ο άνθρωπος κατ' εικόνα του Θεού, για να μπορέσει κάποτε να χωρέσει το αρχέτυπο, δηλαδή τον Θεό, να γίνει και αυτός κατά χάριν Υιός Θεού και αδελφός του Χριστού. Και ο νόμος στον παράδεισο για αυτόν δόθηκε από τον Θεό, για τον Θεό λόγο. Διότι δεν θα τον έθετε ο νομοθέτης, εάν επρόκειτο να μείνει απραγματοποιητός για πάντα. Και εννοεί ο Άγιος αυτό που δεν κατόρθωσε ο πρώτος Αδάμ, το κατόρθωσε ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, τον νόμο που έδωσε ο Θεός στους πρωτόπλους τους. Αυτόν τον εκπλήρωσε κατά πάντα ο ενανθρωπίστας Υιός και Λόγος του Θεού. Γι' αυτόν λοιπόν δόθηκε από τον Θεό και αυτός ο νόμος στον Παράδεισο. Και τα έπειτα από αυτόν λεχθέντα και τελεσθέντα, όλα σχεδόν γι' αυτόν έγιναν. Αν δεν πει κανείς καλός ότι και όλα τα υπερκόσμια, οι αγγελικές φύσεις και τάξεις, δηλαδή και οι εκεί θεσμοθεσίες, προς αυτόν τον σκοπό τείνουν από την αρχή, δηλαδή προς την θεανδρική οικονομία, την οποία και υπηρέτησαν από την αρχή έως το τέλος. Διότι ευδοκία είναι το κυριαρχικό και αγαθό και τέλειο θέλημα του Θεού. Αυτός δεν είναι ο μόνος στον οποίο ευδοκεί και επαναπάβεται και αρέσκεται τελείως ο Πατήρ, ο Υιός και Λόγος, δηλαδή ο ανθρωπής σας. Σε αυτόν ευδοκεί και επαναπάβεται και αρέσκεται κατά τέλειων τρόπων ο Πατήρ, αυτός που είναι ο θαυμαστός σύμβουλος, ο μεγάλης βουλής άγγελος, αυτός που ακούει και ομιλεί από τον Πατέρα του και παρέχει στους ευπηθείς την ζωή την αιώνιο. Έτσι ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αυτόν τον λόγο του Πατρός, ο οποίος ακούστηκε εις τον Ιορδάνη κατά την βάφτιση του Κυρίου, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος να ερμηνεύει το τροπάριο που αναλύουμε και να λέει: «Τι δε εκήρυξε αυτή η φωνή που ακούστηκε εις τον Ιορδάνη? Ότι είναι αγαπητός εις αυτόν ο καταφύσιν αυτού Υιός, τον οποίον εκ της γαστρός του ηρεύξατο», δηλαδή απαθός και αρήτος, χωρίς να μπορούμε να το πούμε, εκ της οσίας αυτού εγέννησε προπάντων τον αιώνα. Αυτός είναι ο Υιός του αγαπητός, τον οποίον εγέννησε προπάντων των αιώνων, με τρόπο απαθή και άρητο. Εδανίστη δε αυτό ο μελωδός από τον προφητάνακτα, τον προφήτη και βασιλέα Δαβίδ, που λέει: «Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών», από τον 44ο Ψαλμό, το οποίο ερμηνεύονται σε θείοι διδάσκαλοι, ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Ευσέβιος, είπαν ότι αυτά λέγει ο Δαβίδ εκ μέρους του προς τον Χριστόν. Ο δε Μέγας Αθανάσιος και ο Κύριλος, ο Άγιος Κύριλος, νοούσιν ότι λέγονται αυτά εκ μέρους του Πατρός προς τον Υιόν, «Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών», ο οποίος εγεννήθη ο Υιός εξ αυτού ως λόγος εκ νου, ως αγαθός εξ αγαθού και ως Θεός εκ Θεού. «Ναι, έλεγεν ο Πατήρ άνωθεν, ναι, ούτως ο βαπτιζόμενος υπάρχον Υιός ομοφυής με μένα και ομοούσιος και απάβγασμα του εμού φωτός», αυτό δηλώνει το φώταβος, «επεσχάτων των χρόνων δια φιλανθρωπίαν εξόρμησεν», δηλαδή γεννήθη από το γένος των ανθρώπων. «Νέφησιν ούτως συμφυής γόνος πέλων», έχοντας την ίδια φύση με εμένα, «φώταυγος εξόρουσεν ανθρώπων γένους». Εγεννήθη αυτός ο βαπτιζόμενος, ο υπάρχον Υιός ομοφυής με μένα και ομοούσιος και απάβγασμα του εμού φωτός, επεσχάτων των χρόνων, εξαιτίας της αγάπης που έχει προς τους ανθρώπους, εξόρμησεν, δηλαδή γεννήθηκε από το γένος των ανθρώπων. Και επομένως ο αυτός ο ίδιος υπάρχει και λόγος δικός μου, ζών και ενυπόσθετος, και άνθρωπος τελείως, για την προσληφθήσα ανθρώπινη φύση. Λόγος τέμου ζών και βρωτός προμηθεία. Εις γάρεστη είναι ο Χριστός, ένας είναι ο Χριστός κατά την υπόσταση. Ένα είναι το πρόσωπο του Χριστού, αλλά έχει δύο φύσεις, θεότητα και ανθρωπότητα, και σώζει άτρεπτες και ασύγχυτες τις φυσικές αυτών ιδιότητες. Ας δοξάζουμε και ας ευχαριστούμε τον Πατέρα, τον Ουράνιο και τον Υιόν του, τον Μονογενή και το Πνεύμα του Άγιο, την Αγία Τριάδα, η οποία μας έσωσε με την όλη σωτήρια οικονομία, και ας παίρνουμε αυτή την ευλογία, προσδράμοντες, όπως λένε τα τροπάρια, με ευσέβεια και με προθυμία στις άχραντες πηγές που είναι το Πνεύμα του Άγιο, που είναι η Θεία Χάρις, και ας γεμίζουμε με αυτή τη χάρη, και έτσι ας μετέχουμε προσωπικά στη σωτηρία, και έτσι ας ζούμε τη Βασιλεία του Θεού από εδώ και εις τους αιώνας. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.